διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες με τους εκπροσώπους των δανειστών, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε παράγοντες της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε μια ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπου βρήκαμε πολύ πιο ευήκοα όντα από ό,τι βρήκαμε στις Βρυξέλλες, στην ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη διευθέτηση της κρίσης με την αναγκαία απομείωση του δυσβάσταχτου και μη βιώσιμου δημόσιου χρέους που συσσωρεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα μιας δίκαιης διευθέτησης, αλλά αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε και να τη δώσουμε ενωμένη όλες οι δυνάμεις του ελληνισμού μέσα και έξω από τη χώρα. Και γι' αυτό αξιοποιώ την παρουσία μου εδώ στην συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διακηρύξω τη μεγάλη σημασία που έχει για την Ελλάδα η δυνατότητα μιας δίκαιης διευθέτησης του κρίσιμου ζητήματος του χρέους και να αναζητήσω συμμαχίες και διεθνή στηρίγματα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους ομογενείς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντας, χαρακτηρίζοντάς τους ως τους καλύτερους πρεσβευτές. Θέλω εκ μέρους του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας, για τις ακατάπαυστες προσπάθειές σας όλα αυτά τα χρόνια να υπερασπιστείτε τα εθνικά μας συμφέροντα και να αποτελείτε τον πιο σημαντικό πρεσβευτή αυτών των συμφερόντων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι Έλληνες της Διασποράς, οι ομογενείς μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μεγαλύτερη έγνοια για την πατρίδα από ό,τι και εμείς που μένουμε στην Ελλάδα. Και θέλω ειλικρινά να δεσμευτώ απέναντί σας την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τη δράση και την παρουσία σας, προκειμένου να συντονιστούμε καλύτερα για να υπερασπιστούμε την δυνατότητα που μπορεί να έχει η δική σας η παρουσία μέσα στα κέντρα λήψης απόφασεων στις ΗΠΑ προς όφελος της εθνικής προσπάθειας. Η Ελλάδα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παραμένει πόλος σταθερότητας στην περιοχή και αναφερόμενος στο προσφυγικό σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες δεν χάσαμε την ανθρωπιά μας. Παρά την κρίση που ζούμε και παρά το γεγονός ότι έχουμε μια δεύτερη κρίση μέσα στην κρίση αυτή του προσφυγικού, δεν χάνουμε την ανθρωπιά μας. Έχουμε τις πανανθρώπινες αξίες πάνω από τις υλικές αξίες και τις τελευταίες μέρες δείξαμε το καλό, το ανθρώπινο, το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης στο πρόσωπο των φτωχών ανθρώπων που έδιναν από το υστέρημά τους στους πρόσφυγες, όπως του Φούρνα Ριστιγκό που έδινε ψωμιά για να φάνε τα προσφυγόπουλα. Μιλώντας για τα εθνικά θέματα και ειδικά για το Κυπριακό, τόνισε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για λύση του προβλήματος. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και για την επίλυση των κρίσιμων εθνικών ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά, το Κυπριακό, που είναι ένα κρίσιμο θέμα, βεβαίως είναι από τότε που έχω γεννηθεί εγώ, έτσι, 41 χρόνια, μια ανοιχτή πληγή κατοχής στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για την εξέβρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης και δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη λύση, βεβαίως, πέρα από αυτήν που θα προβλέπει την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο.
Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε ωραία συνάντηση με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν το προσφυγικό, η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το κυπριακό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε στον Τούρκο Πρωθυπουργό ότι αυτή η κυβέρνηση μετά από 2-3 χρόνια επανέλαβε τις διαβουλεύσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είναι ειλικρινής, όπως είπε, στην προσπάθειά της για εξομάλυνση των σχέσεων. Στο σημείο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και να προσιλωθεί, όπως τόνισε, στην επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Για το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός είπε στον Αχμέτ Νταβούτογλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει δημιουργηθεί μια δυναμική που δεν πρέπει να χαθεί και θα πρέπει με σοβαρότητα η Άγκυρα να υποστηρίξει την επίλυσή του. You want to come to Turkey to make for the third time elections, you know, in a year. Congratulations, thank you. I hope this time will manage to have a more stable political situation, economic, and I hope the best for you. Το απόγευμα της Τρίτης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon. Τρία θέματα βρέθηκαν στο τραπέζι, το προσφυγικό, το κυπριακό και το όνομα των Σκοπίων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκφράστηκε η ανάγκη για την επίλυση των εθνικών θεμάτων στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώ για το προσφυγικό συμφώνησαν να υπάρχει στενότερη συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Αμέσως μετά, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε θερμό κλίμα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικόλα Μαδούρο. Ministra de Comunicación. Aquella que está allá es embajadora, hija del comandante Chávez. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και του πολιτισμού. Το πρωί της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ενώ αμέσως μετά, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθεί η συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της οικονομίας, κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη της νέας διόρυγας του Σουέζ. Από τη Νέα Υόρκη, Γιάννης Φασουλάς για την ΕΡΤ.